Τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου, εδώ είμαστε κοντά σας στην εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι αυτή την ώρα μαζί με την εκπομπή μας. Είναι 3:30. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 5:30 και συναντιόμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή με θέματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Το πρώτο θέμα σήμερα, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τον τύπο και όλους μας βέβαια, τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Κιτρομιλίδη, είναι πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και σε λίγο μαζί μας θα είναι και ο κύριος Αντώνης Οικονομίδης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα μιλήσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, τι αλλάζει βασικά με τους νέους κανονισμούς από το ερχόμενο καλοκαίρι και βεβαίως, όπως πάντα, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ στο 25-250-900 για να είστε μαζί μας, να ρωτήσετε τους φιλοξενούμενους οτιδήποτε το οποίο σας απασχολεί σχετικά με τις αλλαγές, όλες αυτές τις οποίες θα επέλθουν το επόμενο καλοκαίρι μετά τις εκλογές. Κύριε Κιτρομιλίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλό απόγευμα και στους θεατές μας που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα για τις κοινότητες και πώς οι κοινότητες συμμετέχουν σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλα αυτά τα οποία ακούγονται καθημερινώς, σας απασχολούν, προβληματίζεστε. Τι αλλάζει βασικά? Είναι γεγονός ότι ακούγονται τις τελευταίες μέρες αρκετά, όμως εμείς ως έχει να κάνει μεταρρύθμιση για τις κοινότητες. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Σίγουρα είναι μια μεγάλη αλλαγή που γίνεται, η οποία χρειαζόταν να γίνει σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως είμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε με βάση τα νέα νομοσχέδια, ούτως ώστε να λύσουμε προβλήματα για τους κατοίκους μας, για την Ήπεθρο, για τις κοινότητες που πρέπει να τις κρατήσουμε ζωντανές. Έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή για να επιληθούν κάποια προβλήματα των κοινοτήτων. Υπήρχαν προβλήματα. Υπάρχουν βασικά και με αυτή την εξέλιξη προχωράτε στο να επιλύσετε προβλήματα, κύριε Κιτρομιλίδη? Προβλήματα υπήρχαν πάντοτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στις κοινότητες. Πρέπει να πούμε ότι οι κοινότητες ήταν ο φτωχός συγγενής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή θα γίνει ο πλούσιος? Όχι, δεν θα γίνει ο πλούσιος, αλλά θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που είχα πει προηγουμένως και να αναφερθώ και στα προβλήματα. Ήταν ο φτωχός συγγενής, δεν είχε όσες αρμοδιότητες θα πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό στα νέα νομοσχέδια, με ένα τροποποιητικό νομοσχέδιο που έχουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάσει και το αναμένουμε ο Υπουργός Εσωτερικών να το πάρει στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Πιστεύουμε ότι έχουν τεθεί μέσα τροποποιήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τις τοπικές αρχές της κοινότητας. Θα γίνουν δηλαδή αλλαγές στον υφιστάμενο νόμο? Έχουν γίνει αλλαγές στον υφιστάμενο νόμο και με το τροποποιητικό νομοσχέδιο γίνονται και άλλες αλλαγές, οι οποίες ήταν αυτές που ζητούσαμε πάντοτε ως Ένωση Κοινοτήτων. Αφορούν βασικά τις κοινότητες. Και αφορούν τις κοινότητες, ναι. Μόνο. Έχουμε να κάνουμε ως Ένωση Κοινοτήτων μόνο με τις κοινότητες, γιατί είμαστε οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων στην Κύπρο ως Ένωση Κοινοτήτων. Η μεταρρύθμιση συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες από όλους, και από τους Δήμους και από τις κοινότητες και από την ίδια την κυβέρνηση. Μελέτες οι οποίες στο τέλος έχουν καταλήξει σε ένα νομοσχέδιο. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο για τις κοινότητες τι αλλάζει? Τι αλλάζει σήμερα, πραγματικά? Εν τω μεταξύ, για πόσες κοινότητες αφορά η αλλαγή αυτή του νόμου? Σήμερα είμαστε 349, πόσες? 349 κοινότητες στις ελεύθερες περιοχές. Μάλιστα. Που είναι για αυτές που αφορά η μεταρρύθμιση. Γιατί έχουμε και άλλες. Αφορά όλες τις κοινότητες. Ακόμα και με ελάχιστους κατοίκους. Μέχρι την πιο μικρή κοινότητα που μπορεί να είναι 7 κατοίκες. Και αφορά και αυτή την κοινότητα. Ναι. Λοιπόν, όλες αυτές οι κοινότητες μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως κοινοτικά συμβούλια. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουν να λειτουργούν, όμως από τις 349 κοινότητες, 63 κοινότητες μεταφέρονται σε Δήμους. Πώς δηλαδή έγινε η μεταφορά των 63 κοινοτήτων? Θα πρέπει να πούμε. Υπήρχε κάποιο κριτήριο για να μεταφερθούν? Να σας πω. Ήθελαν τέλος πάντων αυτές τις 63. Έγινε κάποια διαβούλευση μεταξύ των κοινοτήτων? Πώς έγινε? Μέσα από το νομοσχέδιο και τις συζητήσεις αρχίσαμε με ένα αριθμό γύρω στις 18 ότι θα χρειαζόντουσαν να ενισχύσουν Δήμους οι οποίοι θα συνενώνονταν μεταξύ τους. Από τους 18 κοινότητες πήγαμε
στις 24, στις 30, στις 43 και τέλος στη Βουλή, στην τελευταία συνεδρία της Βουλής στην Ολομέλεια, καταλήξαμε στις 63. Ένα λεπτό. Δηλαδή, οι κοινότητες αυτές ήθελαν να ενταχθούν βασικά στους Δήμους, έτσι. Όχι, δεν ήθελαν οι κοινότητες. Αρχικά, όμως, μέσα από το νομοσχέδιο μιλούσε ότι αυτές οι κοινότητες θα πρέπει να πάνε στους Δήμους. Συγκεκριμένες. Πριν να πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Ήταν συγκεκριμένες, ναι, κάποιες κοινότητες. Εμείς είχαμε κάνει διαβούλευση. Δεν είχαν επιλέξει να ενταχθούν στους Δήμους. Δεν είχαν επιλέξει από μόνες τους. Αλλά ποιος επέλεξε. Αρχικά, ποιος επιλέξε, αρχικά μέσα από το νομοσχέδιο, το οποίο η Βουλή, το Υπουργείο Εσωτερικών πήρε στη Βουλή. Εμείς είχαμε διαβουλευτεί με όλες τις κοινότητες αυτές και άλλες κοινότητες με τη θέλησή τους είχαν αποφασίσει ότι ναι, επιθυμούν να συνενωθούν με κάποιους Δήμους. Και οι άλλες μισές κοινότητες ήταν αρνητικές. Εμείς ως Ένωση Κοινοτήτων, μέσα από συνελεύσεις και συσκέψεις με τις ίδιες τις κοινότητες, είχαμε αποφασίσει ότι για τις κοινότητες οι οποίες από μόνες τους συνενούν να ενταχθούν σε Δήμους και έχουν πάρει μια απόφαση από το κοινοτικό τους συμβούλιο με πρακτικά τα οποία μας είχαν μεταφέρει στην Ένωση Κοινοτήτων, θα στηρίζαμε αυτή την απόφαση και θα μπορούσαν οι ίδιες οι κοινότητες να συμμετέχουν. Όμως, κύριε Βρυδί, για να αντιληφθούμε κιόλας καλύτερα, από αυτές τις κοινότητες οι οποίες συνενούσαν για να ενταχθούν στους Δήμους, ήταν από αυτές οι οποίες πρότεινε το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, ναι. Ή με, ίδια, την ίδια, όχι, όχι. Με την ίδια την. Τη θέληση των κοινοτήτων είχαν ενταχθεί σε αυτό το μέσα, όπως είπα στην αρχή, μέσα από το νομοσχέδιο που είχε ετοιμαστεί, κάποιες κοινότητες είχαν επιλεγεί να ενταχθούν σε Δήμους και αυτό ήταν με βάση τη μελέτη για να μπορέσουν να στηρίξουν και συνενώσεις Δήμων μεταξύ Δήμων. Δηλαδή, ναι. Αρχικά είχαμε πει ότι μπορεί ένας Δήμος με κάποιο άλλο που θα συνενωθούν να υπάρχουν 2-3 κοινότητες ενδιάμεσα. Θα έπρεπε να γίνει έτσι μια συνένωση όλων των τοπικών αρχών αυτό για να μπορέσει να γίνει ο νέος Δήμος. Όπως έχω πει, από τις 43 αυτές τις κοινότητες, αρχικά κάποιες κοινότητες, οι μισές κοινότητες, με θέληση δική τους και με απόφαση του συμβολίου τους, είχαν αποφασίσει ότι ναι, επιθυμούμε να μεταφερθούμε. Οι υπόλοιπες μισές είχαν έντονη αντίδραση και δεν είχαν αποφασίσει ότι θα. Γιατί υπήρχε αυτή η εκ διαμέτρου βασικά άποψη για το θέμα αυτό της ένταξης και της ενσωμάτωσης, αν επιτρέπετε ο όρος. Στους Δήμους, να σας πω. Όλα αυτά τα χρόνια που συζητούσα για τη μεταρρύθμιση μέσα από μελέτες που είχαμε κάνει ως Ένωση Κοινοτήτων, είχαμε πει ότι η μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει για τις κοινότητες θα έπρεπε να ήταν η συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών και για τις 350 κοινότητες, όπου θα συστήναμε γύρω στους 30 οργανισμούς συμπλεγμάτων. Δηλαδή θα ήταν 30 συμπλέγματα. 30 βασικά. Συμπλέγματα, ναι, που σε κάποια συμπλέγματα ξεκινούμε από 3 κοινότητες μέχρι και 17. Κοινότητες ανά σύμπλεγμα. Και μέσα από αυτή τη συμπλεγματοποίηση η προσπάθεια θα ήταν να οργανωθούμε σωστά ως κοινότητες μέσα από το σύμπλεγμα, να έχουμε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες χρειάζονται για να εξυπηρετούμε τους κατοίκους μας και την ίδια την κοινότητα και τα έργα της ίδιας της κοινότητας, που όλα γίνονται με βάση την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Και μέσα από αυτά τα συμπλέγματα και την οργάνωση που θα υπήρχε, θα μπορούσαμε ναι, να δώσουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες στις κοινότητές μας. Όταν λέτε συμπλεγματοποίηση, τρόπο, για πέστε μας, τι περιλαμβάνει μια συμπλεγματοποίηση? Περιλαμβάνει πολλές κοινότητες, ομάδων. Μια ομάδα κοινοτήτων, οι οποίες είναι όμορες, είναι στην ίδια περιοχή. Ναι, από πού όμως θα. Ποιος ασκεί εξουσία στο κάθε σύμπλεγμα ξεχωριστά, κύριε Κιτρομιλίδη? Το κάθε σύμπλεγμα θα έχει το δικό του συμβούλιο, όπου οι κοινοτάρχες που θα μετέχουν στο συμβούλιο του συμπλέγματος θα εκλέγουν τον πρόεδρο του συμπλέγματος και τον αντιπρόεδρο και τα υπόλοιποι κοινοτάρχες θα είναι μέλη αυτού του συμβουλίου που θα έπαιρναν όλες τις αποφάσεις για τα θέματα του συμπλέγματος ολόκληρου και για όλες τις κοινότητες. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ναι, αν θέλετε να ολοκληρώσετε για να καλωσορίσουμε και τον κύριο Αντώνη Οικονομίδη. Μέσα από αυτά τα συμπλέγματα, όπως έχω πει, η προσπάθεια θα ήταν και με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και ιδιαίτερα του αγαπητού φίλου του Αντώνη Οικονομίδη, να βρούμε όλους τους τρόπους και όλες τις υπηρεσίες που έπρεπε να ενταχθούν σε αυτά τα συμπλέγματα, ούτως ώστε. Τις βρήκατε? Τις βρήκαμε, τις έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό και έχω πει ότι αναμένουμε ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών θα πάρει στη Βουλή για να ψηφιστεί, θα μπορέσει να δώσει ναι, τα εφόδια και τα εργαλεία στις κοινότητες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως πραγματικά τοπικές αρχές. Προβλήματα, όπως έχω πει, θα συναντήσουμε μέσα από μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά είμαστε εδώ
για να τα συζητήσουμε και να βρούμε τους τρόπους να τα λύσουμε. Η προσπάθεια θα είναι την 1η Ιουλίου, όπου μεταφερούμαστε στη νέα τάξη πραγμάτων και στα νέα νομοσχέδια, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι οι κοινότητες και τα συμπλέγματα για να λειτουργήσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και εκεί, όπως έχω πει, που θα συναντούμε τα προβλήματα σε συνεργασία και με το Υπουργείο και με τη Βουλή, να προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις για το καλό των κατοίκων μας. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη και τον κύριο Αντώνη Οικονομίδη, είτε προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κύριε Οικονομίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσαμε με την κίνηση αυτή τη ώρα στους δρόμους. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Θα δούμε μαζί την τοπική αυτοδιοίκηση, την μεταρρύθμιση, τι αλλάζει πραγματικά για τον πολίτη από το καλοκαίρι και μετά, από τις εκλογές. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Να πω ότι αλλάζουν πολλά. Αρχικά να πούμε για τους Δήμους. Όπως είπε και ο κ. Κιτρομιλίδης, είναι τρία διαφορετικά νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί ως νόμοι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Δήμοι πλέον γίνονται 20 από 30 που έχουμε σήμερα και συνενώνονται αυτοί οι 30 μαζί με 63 κοινότητες, οι οποίες ήταν, θα λέγα, περιαστικές κοινότητες πέριξ των υφιστάμενων Δήμων, με κάποιες εξαιρέσεις, όπου Δήμοι, για παράδειγμα, όπως το Λευκάρο ή τις Πόλεις Χρυσοχούς, λόγω γεωγραφικής, αν θέλετε, τοποθεσίας, έχουν περιβληθεί με έναν αριθμό κοινοτήτων. Το σημαντικό όσον αφορά τους Δήμους είναι αυτό που λέμε οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Δήμοι πρέπει να πούμε ότι ασφιχτιούν, θα το έλεγα, διότι είναι υπό την απόλυτη εποπτεία και επίβλεψη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών σε διάφορα θέματα, κυρίως οικονομικής φύσης αλλά και διοικητικής, όπως ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, ακόμα και για την πρόσληψη ενός εργάτη, πρέπει να πάρουν έγκριση από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενώ τώρα? Από την πρώτη εβδόμαδα, το τι αλλάζει είναι ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η κρατική χωριά και έχει θεσμοθετηθεί μέσα στα πλαίσια του νόμου. Γιατί η κρατική χωριά, πρέπει να πω ότι προηγουμένως θα την χαρακτηρίζω όπως το γιογιό, δηλαδή αυξομειωνόταν ανάλογα με τις οικονομικές καστάσεις της οικονομίας. Ήταν παλαιότερα προδεκαετία στα 120 εκατομμύρια ετησίως, είχε πέσει στα 70, τώρα αυξάνεται περίπου στα 117 εκατομμύρια. Είναι εγγυημένες αυτές οι επιχορηγήσεις, δηλαδή θα γίνονται, είναι εγγυημένες από το κράτος, μέσα από τον κρατικό υπολογισμό, κύριε Οικονομίδη? Βασικά είναι πρόνοια του νόμου πλέον, του περίδημου νόμου, και τα 117 εκατομμύρια περιλαμβάνονται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και δι' του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμονται όμως πλέον με μια διαφορετική, με ένα διαφορετικό τρόπο, μεθοδολογία θα έλεγα, η οποία στόχο έχει να είναι εξισορροπητική. Δηλαδή, ανάλογα με τα πληθυσμό, τις οικιστικές μονάδες, τα ίδια έσοδα που έχει ο κάθε Δήμος, αυτή είναι συμπληρωματική ακριβώς για να βοηθήσει εκείνους τους Δήμους που μπορεί να είναι ακριτικοί, απόμακροι, μειονεκτικοί κλπ. Θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου? Βεβαίως. Πώς θα γίνεται, δηλαδή κάθε χρόνο θα έχετε τον πληθυσμό και θα παίρνει ο κάθε Δήμος ανάλογα τις χορηγίες που τον αναλογούν βάσει πληθυσμιακής? Οπωσδήποτε δεν θα αλλάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη κάνει μια μελέτη ενός Υπουργείων Εσωτερικών και έχουμε ήδη δώσει τη μελέτη στην Ένωση Δήμων Κύπρου. Περιμένουμε να υπάρξει μια διαβούλευση και συμφωνία όσον αφορά τον τρόπο κατανομής. Θα έλεγα ενδεχομένως ανά πενταετία, ίσως και δεκαετία, ανάλογα με το πότε γίνεται και αντιλαμβάνεστε η απογραφή του πληθυσμού. Αν η απογραφή θα γίνεται σε πιο ταχτά διαστήματα, ενδεχομένως και αυτό να αναπροσαρμόζεται, αλλά όχι σίγουρα κάθε χρόνο. Άρα αυτόν που θα δει ο πολίτης στο τέλος της μέρας, ξαναλέω, αυτό λέμε είναι ποιοτικότερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που θα έχει την ευελιξία ο Δήμος να προσλάβει το προσωπικό που απαιτείται, αλλά με ασφαλιστικές δικλείδες, που είναι το 40% του προϋπολογισμού του. Δηλαδή δεν θα είναι ανεξέλεκτη όσον αφορά το προσωπικό που προσλαμβάνω, αλλά θα είναι εννοείται πιο... ο αριθμός των προσληφθέντων... Το κόστος μισθοσίας των υπαλλήλων και συνταξιωτικών ωφελημάτων πρέπει να μην υπερβαίνει το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε έναν κόφτη πλέον, δίνουμε αφενός την ευχέρεια και τη δυνατότητα στον Δήμο να κινείται, όπως είπα προηγουμένως, με πολύ γρηγορότερες ταχύτητες κλπ. Αλλά μπαίνει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, έτσι ώστε να μένει ένα μεγάλο μέρος για την ανάπτυξη. Ναι, αλλά κύριε Οικονομίδη, μπορεί ένας Δήμος να αναπτύσσεται περισσότερο από ό,τι πρέπει, γιατί αυτή η αναπροσαρμογή θα γίνεται κάθε 5 ή κάθε 10 χρόνια. Οπότε αυτό θα είναι περιοριστικό για το Δήμο, στην ουσία, όσον αφορά την ανάπτυξή του στην διάρκεια των 5 χρόνων.
Πρέπει να πούμε όμως η κρατική χορηγή αυτά τα 117 εκατομμύρια είναι ένα μέρος του συνόλου των δαπανών ενός Δήμου. Διότι υπάρχουν και τα ίδια έσοδα, όπως ονομάζουμε, που περίπου το μέσος όρος θα έλεγα είναι γύρω στο 20% η κρατική χορηγία του συνόλου των δαπανών. Άρα τα άλλα 80% προέρχονται από ίδια έσοδα του Δήμου. Το δεύτερο που ήταν να πω είναι ότι τα έργα, έχει και άλλα έργα, τα οποία γίνονται είτε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Εγγύησεως, ονομάζονται πολεοδομικά έργα, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος, ναι. Υπάρχουν τα δάνεια της ΕΤΕΠΑΡΑ, υπάρχουν και πολλοί άλλοι πόροι, δεν είναι μόνο αυτό. Άρα, ξαναλέω, τις ποιοτικότερες υπηρεσίες τις θεωρώ δεδομένες. Ξαναλέω ότι γίνονται μεγαλύτερα σχήματα, μεγαλύτερη δήμη, υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα που λέμε κλπ. Το χαμηλότερο δυνατό κόστος είναι αυτό που θα φανεί στην πορεία. Mm. Γιατί κάποιοι άρχισαν ήδη να κατηγορούν, να το πω έτσι απλά. Βέβαια, ο Υπουργός Εσωτερικών άφησε να νοηθεί ότι θα προτιμούσε κάτι άλλο από αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί. Και βεβαίως πυροδότησε τέλος πάντων με όλες αυτές τις δηλώσεις οι οποίες ακούστηκαν στη συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών. Δεν είναι ευχαριστημένο το Υπουργείο Εσωτερικών με τον νόμο ο οποίος έχει εγκριθεί και θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές, κύριε Οικονομίδη? Θα έλεγα ότι ο νόμος ήταν μια κοινή συνισταμένη των τότε κομμάτων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των τοπικών αρχόντων. Άρα, αντιλαμβάνεστε, μπορεί τεχνοκρατικά να μην ήταν ό,τι καλύτερο, να το πω έτσι απλά, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο που έχουμε. Ναι, μα αυτό το εφιστάμενο πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, από όταν υπήρχε η ανάγκη. Από το 1985 είναι ο περιδήμων νόμος και από το 1999 ο περικοινοτήτου. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα βήμα μπροστά, έτσι το βλέπουμε εμείς. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, ευελπιστούμε ότι στην πορεία θα βελτιωθεί. Και όπως έχω πολλές φορές δηλώσει, οι νόμοι δεν είναι συστατικοί. Οι νόμοι είναι για να αλλάζουν. Φτάνει να υπάρχει όμως και η πολιτική βούληση και, αν θέλετε, η πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή, έτσι ναι. ώστε να περνούν οι νομοθεσίες όπως πρέπει. Ναι. Όμως από την άλλη, για να πω την αλήθεια, κύριε Οικονομίδη, εδώ έχουν ανακαλυφθεί και τα κόμματα και λένε ότι πέμβηκαν κόμματα και διαμορφώθηκε ο νόμος όπως έχει διαμορφωθεί. Στην πορεία, πώς θα βελτιωθεί? Τα κόμματα ποιο το μέρος θα παίρνουν κάθε φορά, το μέρος του πολίτη γενικότερα ή το μέρος των κομματικών συμφερόντων που θα ψηφίζουν τις πιθανές βελτιώσεις του νόμου αυτού? Το τι θα ψηφίζουν τα κόμματα δεν ξέρει κανένας παρά μόνο τα ίδια. Όμως υποχρέωση του κράτους και υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας είναι να προωθεί νομοσχέδια στη Βουλή, τα οποία κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να εξυπηρετούν τον πολίτη. Ναι. Άρα, αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι η δική μας υποχρέωση. Θεωρώ και ο νυν Υπουργός Εσωτερικών προς αυτήν την κατεύθυνση και πολύ σωστά κατευθύνεται. Πρέπει να γίνεται το σωστό και το δίκαιο. Και από εκεί και πέρα και τα κόμματα και η Βουλή πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Έχετε επισημάνει σαν Υπουργείο Εσωτερικών κάποιες αδυναμίες του σχετικού νόμου? Διότι μίλησε και για βιωσιμότητα κάποιων και άλλων όχι ο Υπουργός Εσωτερικών. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι κάποιοι Δήμοι, το έχει αναφέρει και ο Υπουργός, έμειναν μόνοι. Το έμειναν μόνοι, έχουν συνοηθεί με μικρές κοινότητες και ένα παράδειγμα που είχε αναφερθεί είναι η Αθιέν. Είναι ένας ακριτικός, μικρός Δήμος και έχει ενωθεί με μια κοινότητα του Αυδελερού με 25 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι τι άλλαξε? Τίποτε. Πέραν τις αυξημένες χορηγίες που θα πάρει, δεν έχει αυτήν την κρίσιμη μάζα των πληθυσμών και όλες τις άλλες τέλος πάντων παραδοχές γεωγραφικές, οικονομικές και άλλες που να τον κάνουν εύρος στον αυτόν τον Δήμο. Ναι. Ο Δήμος Λευκοσίας, από την άλλη, είναι έναν, θα έλεγα, τσιτρανό παράδειγμα, ότι συνενώνουν 4 μεγάλους Δήμους και κάπου έναν Μητροπολιτικό, ο οποίος θα έχει αυτήν την κρίσιμη μάζα. Άρα στην πορεία είμαι βέβαιος ότι θα φανούν οι οικονομίες, αλλά δεν θα φανούν από την πρώτη εβδομάδα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχουν θεαματικές αλλαγές όσον αφορά τα οικονομικά. Θα υπάρξουν μετά από περίπου 1-1,5 χρόνο όταν φτάσουν να κυλήσουν ομαλά όλα αυτά. Ναι. Βεβαίως θα εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Εκείνο που κάνει εντύπωση, για να πω την αλήθεια τώρα, σαν προσωπική άποψη, είναι η συνένωση κάποιων Δήμων οι οποίοι στην ουσία απέχουν τουλάχιστον σε απόσταση. Παράδειγμα, η Αγλατζιά με τον Άγιο Δομέτιο έχουν μια αναπόσταση. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτή η συνένωση Δήμων από τη μια άκρα της Λευκοσίας προς την άλλη? Δηλαδή, θα ήταν πιο ορθό να ήταν ο Δήμος Στροβόλου, για παράδειγμα, να συνενόταν μαζί με το Δήμο Λευκοσίας και ο Δήμος Στροβόλου έμεινε έξω, παρόλο ότι εδώ λέμε ότι ήταν η αντίδραση των κομμάτων για να μείνει μόνος ο Δήμος Στροβόλου. Πρέπει να πω ότι στο κυβερνητικό νομοσχέδιο το 2020 ακριβώς ο Δήμος Στροβόλου συνενωνόταν με τους άλλους 4 Δήμους, άρα και οι 5 θα έκαναν το Μητροπολιτικό Δήμο Λευκοσίας. Όμως να αναφέρω και κάτι άλλο. Οι αποστάσεις της Κύπρου είναι πολύ μικρές.
Σωστά. Και αυτό ισχύει και για τις κοινότητες με τον φίλο των πρόεδρων της κοινοτήτων, όπου και εκεί έχω γίνει τοπικά συμπλέγματα που κάποιος μπορεί να πει γεωγραφικό ότι είναι μεγάλο. Μα αν πάμε στο εξωτερικό και δει σε δήμους της Αγγλίας, η μικρότερη δήμη είναι ολόκληρη Κύπρος. Να το βάλω έτσι απλά. Άρα δεν μπορούμε να μιλούμε ότι οι αποστάσεις από την Αγλαντζά μέχρι τον Άγιο Δομέτιο είναι μεγάλες και δεν μπορεί να εξυπηρεθεί. Εννοείται το σκυβαλοφόρο, είτε η καθαριότητα ή ό,τι προσφέρει ένας Δήμος. Και να θυμίσω ακόμα και ότι η πρώτη μελέτη που είχε γίνει τότε με τους Άγγλους εμπειρογνώμονες επί Μακαριστού Σοκράτη Χάσικου, μιλούσε για 5 Δήμους. Ναι. Ένα για κάθε επαρχία. Αυτό θα ρωτούσα, γιατί ο Σοκράτης Χάσικος μιλούσε για 5 Δήμους, μετά έγιναν 14, μετά έγιναν 17 και στο τέλος ψηφίστηκαν 20 νόμοι. Γιατί υπήρχε ανάγκη να έχουμε 20 Δήμους, συγγνώμη, ανέφερα νόμους, 20 Δήμους, κύριε Οικονομίδη. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα ανάγκης, ήταν θέμα συγκλήσεων την τότε εποχή μέσα από τις διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του κ. Πετρίδη και του κ. Νουρή μεταγενέστερα, των κομμάτων, των ενώσεων δήμων κλπ. Τα πάντα ρί. Εγώ αυτό λέω πάντοτε, άρα ευελπιστούμε ότι θα αλλάξω. Τώρα, αν θέταμε τα πηδήσουμε και το τι αλλάζει στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και στις κοινότητες, και εκεί έχουμε σημαντικές, θα έλεγα, βελτιώσεις. Εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Οικονομίδη, ότι οι πρόεδροι των επαρχιακών οργανισμών υπήρχε σκέψη να εκλέγονταν από το. Να ήταν. Μέσα από το να ήταν ο Μητροπολιτικός Δήμος, βασικά, να ήταν επικεφαλής ως επαρχιακός του οργανισμού αυτού, πρόεδρος του επαρχιακού οργανισμού. Ενώ τώρα είναι εκλέξιμος, δηλαδή θα εκλέγεται από τον λαό. Ένα άλλο θέμα ήταν, το οποίο είναι αυτό. Ίσως μία από τις δύο σημαντικές τροποποιήσεις που έγιναν πάνω στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση τότε το 2015, ναι. Από τότε κατατέθηκε. Και ενώ οι παλλακτικές επιλογές ήταν ακριβώς είτε να εκλέγεται εντός των μελών του Συμβουλίου, των 16 ας το πούμε, να εκλέγεται ένας πρόεδρος, η δεύτερη επιλογή τότε ήταν να προεδρεύει ο Δήμαρχος του εκάστοτε Μητροπολιτικού Δήμου με εξαίρεση την ελεύθερη επαρχία μοχώς του που θα ήταν ο Δήμαρχος Παραλιμνίου. Εν τούτη η Βουλή μέσα από τις τροπολογίες που επήλθαν τις τελευταίες μέρες ψηφίσης του νόμου είχε να αποφασίσει ακριβώς την εκλογή του Προέδρου από το σύνολο των ψηφοφόρων της οικίας επαρχίας. Και αντιλαμβάνεστε, δεν θα πω αν είναι θέμα στρέβλωσης ή όχι, αλλά μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η μεγαλύτερη εκλογική βάση, η επαρχία. Δηλαδή, για να φανταστείτε, εκείνος ο Περιφερειάρχης, να τον ονομάσω, που κακώς τον ονομάζω, είναι Πρόεδρος του ΕΟΑ, θα έχει μια βάση τεράστια ψηφοφόρων, άρα αντιλαμβάνεστε και έναν mandate, να το πω απολογούμε στα αγγλικά, από τον λαό. Άρα αυτόν του προσδίδει και εκτελεστική εξουσία, σημαντική. Αλλά επίσης είναι και το θέμα της αντιμισθίας, το οποίο συζητείται, τι θα στοιχίζει. Και τα έχουμε να απαντήσει αυτά. Και ο Υπουργός το τι έχει επισημάνει είναι ότι θα υπάρχει παράλληλα και ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος θα έχει περίπου παρόμοιες ή παραπλήσεις αρμοδιότητες με αντίστοιχους μισθούς στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης και άλλους 4 διευθυντές από κάτω, ένας για κάθε, θα έλεγα, αρμοδιότητα. Μα δεν είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα, όπως το περιγράφεται, κύριε Οικονομίδη? Να το απλοποιήσω. Σήμερα σε επαρχιακό επίπεδο. Γιατί θα έχουμε τους δημάρχους των Δήμων, θα έχουμε τους αντιδημάρχους, θα έχουμε τους προέδρους των επαρχιακών οργανισμών, θα έχουμε τους γενικούς διευθυντές των επαρχιακών οργανισμών και θα έχουμε και άλλους υποδιευθυντές. Ναι, και έχουν και τους επάρχους των επαρχιακών οργανισμών. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο τουλάχιστον διοικητικά σύστημα αφενός, το οποίο θα πρέπει να βρίσκουν άκρη για όλα αυτά, αλλά θα επιβαρύνεται βασικά και το δημόσιο, θα επιβαρύνεται και οι δημότες με την αντιμισθία όλων αυτών των ανθρώπων. Να το απλοποιήσουμε λίγο για να το καταλάβει και οι τηλεθεατές. Το κάθε όργανο έχει διαφορετικές αρμοδιότητες. Αρχίζουμε από εκεί. Άρα η τοπική αρχή, είτε ονομάζεται δήμος είτε κοινότητα, προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον πολίτη. Και οι βασικές υπηρεσίες τι είναι? Περισυλλογή σκευάλων, καθαριότητα, η αδειοδότηση φεύγει. Mm-hmm. Άρα αυτές θα λέγα είναι οι βασικές αρχές ενός δήμου, όπως επίσης η συντήρηση των υποδομών, των δομών, κοινωνικές παροχές, φωκομική σταθμή, γεροκομεία κλπ. Αν πάμε στον επαρχιακό οργανισμό, ποια ήταν η φιλοσοφία του? Η φιλοσοφία ήταν να μαζέψει κάποιες άλλες αρμοδιότητες που είναι κάτω από άλλα συμβούλια σήμερα, με την κατάργηση των αντίστοιχων συμβούλων αλλά και των νομοθεσιών. Πρώτη άρχισε αυτή η συζήτηση προδεκαετίας με τα συμβούλια ίδρυυσης και αποχέτευσης.
Άρα σήμερα λειτουργούν στην επαρχία Λευκοσίας. Για παράδειγμα, Σύμβουλο Αποχέτευσης, Σύμβουλο Εδατοπρομήθειας. Αυτά καταργούνται και συνενώνονται κάτω από ένα φορέα. Είναι θετικότατο, θα έλεγα. Γιατί δημιουργούνται τεράστιες οικονομίες κλίμακας με το προσωπικό, όπως επίσης υπάρχει και μια συνοχή, αν θέλετε, όσον αφορά τις μελέτες και την ανάπτυξη αυτών των οργανισμών και των δράσεων. Δεν μπορεί τη μια μέρα να σκάβει ένας οργανισμός και να βάλει σωλήνες ίδρυυσης και την άλλη μέρα να σκάβει ο οργανισμός, ο άλλος να κάνει βάλει σωλήνες αποχέτευσης. Το απλοποιώ. Θα έχει βασικά την αρμοδιότητα ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού. Ο περιφερειάρχης. Άρα υπάρχουν οικονομίες, ξαναλέω, με την κατάργηση των αντιστοίχων συμβουλίων που υπάρχουν σήμερα. Όμως, ο νομοθέτης τότε, τα κόμματα, η Βουλή κλπ. Και το κράτος αποφάσισαν να επεκταθεί αυτή η αρμοδιότητα αυτών των δύο συμβουλίων σε όλη την επαρχία. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και τα συμβούλια αποχέτευσης των κοινοτήτων, που σήμερα είναι κάτω από τα κοινοτικά συμβούλια και τον επαρχό, μεταφέρονται ακριβώς κάτω από αυτόν τον οργανισμό, όπως επίσης η υδροδότηση των 63 κοινοτήτων που εντασσούνται στους Δήμους, μεταφέρεται από πρώτη εβδόμου, κάτω από τα σύλτα υφιστάμενα, θα έλεγα, και μετά από 5 χρόνια, το 29, αν είμαστε καλά, μεταφέρονται, αυτό λέει ο νόμος, και τα υπόλοιπα συμβούλια εδατοπρομήθειας που λειτουργούν στις κοινότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ενία τιμολογιακή πολιτική. Τουλάχιστον αυτόν έλεγε τότε ο τότε πολιτικός μας προϊστάμενος, διότι δεν μπορεί να πληρώνει ο δημότης του Στροβόλου διαφορετικά τέλη αποχέτευσης από το δημότη μιας άλλης περιοχής ή άλλης επαρχίας, ούτε και διαφορετικά τέλη υδατοπρομήθειας. Είναι τα ίδια τώρα. Είναι σωστό και δίκαιο, νομίζω. Σωστό. Και το δεύτερο. Μια διαφωνία θα μας την πει ο κ. Κιτρομιλίτης. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσίων. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Η Λακατάμια, που είναι ένας δήμος της Λευκοσίας μεγάλος, μέχρι πρότινος λειτουργούσε από μόνη της την υδατοπρομήθεια. Σωστά. Μετά εντάχθηκε στην υδατοπρομήθεια Λευκοσίας. Πέρα του 40% νερό, το οποίο χανόταν, ατιμολόγητο ονομάζεται, λόγω του κακού δικτύου το οποίο είχε. Διότι ένας δήμος ή μια κοινότητα κλπ. Μπορεί να μην επενδύει, καλά, να μην έχει τεχνογνωσία. Ένα λεπτό, οικονομητή. Τώρα, υπήρχε ένα κακό δίκτυο. Καλά, υπήρχε. Απεχειωμένο. Ναι, υπήρχε όμως ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες που έπρεπε να αναλάβουν ευθύνες. Γι' αυτό σας λέω. Γιατί δεν αναλάβαναν τις ευθύνες? Είναι και αυτό ένα θέμα, είναι το οποίο θα πρέπει κόστους, να είναι δούμε. Είναι και θέμα τεχνογνωσίας. Ναι. Είναι και τα δύο ζητήματα. Την τεχνογνωσία, ένας μεγάλος οργανισμός που ονομάζεται Συμβούλιο Εδατοπρομήθειας ή αύριο ΟΕΑ, είναι πολύ εύκολο να έχει τους τεχνικούς, τους μηχανικούς και τους ειδήμονες που θα βάλουν τις κάμερες μέσα στο δίκτυο, ναι, να βρουν που υπάρχουν διαρροές, να επενδύσουν, έχουν τεράστια κεφάλαια. Ο Δήμος, και δεν μιλώ τώρα για τη Λακατάμια, μιλώ και για μια απλή κοινότητα. Αντιλαμβάνεστε, το ατιμολόγητο νερό είναι τεράστιο πρόβλημα. Σωστά. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με σπατάλη νερού, αλλά στο τέλος της ημέρας κάποιος το πληρώνει αυτό το νερό που χάνεται. Άρα όταν έχει τις υποδομές ο οργανισμός να το περιορίσει, αντιλαμβάνεστε, θα έχει έναν αντίκτυπο σημαντικό στο και δημόσιο. Αντιλαμβάνεται κάποιος, έτσι πριν να δώσω και το λόγο στον κύριο Κιτρομιλίδη, ότι εδώ θα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τεχνογνωσία, γνωρίζουν κάποια πράγματα. Σωστό. Για να μπορούν να διαχειριστούν τις διάφορες καταστάσεις των Δήμων γενικότερα ως επαρχιακός οργανισμός για την ομαλή λειτουργία τους. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Κιτρομιλίδη, ήθελα να πείτε κάτι προηγουμένως. Εντάξει, όσο έχει αναφερθεί ο αγαπητός Αντώνης για τα θέματα που μεταφέρονται και οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους επαρχιακούς οργανισμούς, θα πρέπει να πω ότι τουλάχιστον ως Ένωση Κοινοτήτων από την αρχή της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ένα θέμα που είχαμε διαφορετική θέση ήταν η δημιουργία και κατά πόσο θα χρειάζονταν αυτοί οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, αμφισβητούσαν βασικά την ύπαρξη και λειτουργία και των οργανισμών αυτών. Και γιατί να αμφισβητήσαμε? Οι πρώην υπουργοί μιλούσαν για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία θα έκανε τις τοπικές αρχές μικρές κυβερνήσεις και θα μετέφερεν όλες τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές. Ήταν ένα θέμα, ναι, το είχαμε πει και στην αρχή, ότι χρειαζόταν αυτή η μεταρρύθμιση, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους κατοίκους. Με την προϋπόθεση ότι, το έλεγε πάντοτε ειδικά ο πρώην υπουργός, ότι ναι, θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο λογαριασμό για όλους τους κατοίκους. Είτε είναι στις αστικές περιοχές, είτε είναι στις ορεινές. Όμως, σήμερα προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ορεινές κοινότητες ζωντανές. Αλίμονο αν έρθουμε να πούμε ότι θα πρέπει, ναι, να έχουμε έναν ιό λογαριασμό για όλους τους κατοίκους.
σημαίνει ότι τα προβλήματα που μεταφέρουμε σε αυτούς τους κατοίκους θα είναι τεράστια. Είναι ένας από τους προβληματισμούς μας που είχαμε για την ίδρυση αυτών των οργανισμών και για τη μεταφορά της υδατοπρομήθειας σε αυτούς τους οργανισμούς. Καταλήξαμε στο τέλος ότι υποχρεωτικά θα έπρεπε να γίνουν αυτοί οι οργανισμοί. Όμως εμείς πάντοτε λέγαμε ότι θα πρέπει να έχει διαφορετικές αποφάσεις και διαφορετικές μέσα στον νόμο ρυθμίσεις για τις κοινότητες. Σήμερα τι γίνεται με την υδατοπρομήθεια, ναι, αγαπητέ κύριε Κασάπη. Σήμερα το κανονισμό λέει ότι η κάθε τοπική αρχή θα πρέπει, είναι υποχρεωμένη, είναι ανακτά το κόστος της. Το κόστος για μια κοινότητα μπορεί στην τιμολόγηση του νερού να είναι, ξέρω εγώ, 30 σεντοντόνο, στην άλλη να είναι 40, στην άλλη να είναι ένα. Και έχουμε και κοινότητες που πληρώνουν όσα πληρώνουν και οι κάτοικοι των αστικών περιοχών. Αυτό λέει σήμερα και αυτό κάνουν οι κοινότητες. Αύριο όμως θα πληρώνουν όλοι το ίδιο. Δηλαδή, ένας κάτοικος που μένει σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Για να δυσκολίες, όπως κύριε Κιτροπλήδη, για να είμαστε και ειλικρινείς και τίμοι με τον εαυτό μας, οι δυσκολίες των ανθρώπων είναι γενικά. Είτε μένουν, είτε διαμένουν σε αγροτικές περιοχές, είτε σε αστικές. Αγαπητέ κύριε Κασάπη, δεν είναι ίδιες οι δυσκολίες. Γιατί βλέπουμε, γιατί βλέπουμε και την νεολαία και νέους ανθρώπους το πώς αμείβονται τώρα. Και τη δυσκολία που έχουν στο να δημιουργήσουν οικογένεια, στο να νοικιάσουν ένα σπίτι και να παραμείνουν να αρχίσουν τη ζωή τους. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Στις πόλεις είναι τεράστιο το κόστος, στις κοινότητες, αν ένα νέος θέλει να πάει να κατοικήσει, θα είναι πολύ πιο λίγο το κόστος του. Όμως, ποιος πάει να κατοικήσει στις ορεινές κοινότητες. Γι' αυτό έχουν μείνει οι κοινότητες οι ορεινές με μικρούς αριθμούς κατοίκων και με ηλικιωμένους. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε προγράμματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών ιδιαίτερα κάνει αρκετά προγράμματα τώρα. Για να μεταφέρει, να πείσει κόσμο, νεαρά ζευγάρια να κατοικήσουν σε αυτές τις ορεινές κοινότητες. Όμως δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν αρκεί το να δώσει σε ένα νεαρό ζευγάρι 80.000 να παρακτήσει το σπίτι. Χρειάζονται άλλα τόσα. Σωστό. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και ένα από αυτά είναι ναι και υδατοπρομήθεια. Και δεν γίνεται να λέμε πάντοτε ότι θα πρέπει να πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι το ίδιο. Σε τέτοια περίπτωση εμείς λέμε ναι. Εθνικός πλούτος το νερό, αλλά εθνικός πλούτος όλο το νερό. Και οι θάλασσες. Δεν είναι έτσι. Και οι θάλασσες θα πρέπει να μεταφέρονται από τα έσοδα των θαλασσών από εκείνους που τα έχουν και στις κοινότητες. Σωστά. Και να μεταφέρονται και από τα έσοδα των κατοίκων τότε των ορεινών κοινοτήτων να μεταφέρονται σε αυτό. Γι' αυτό έχουμε αντιδράσει στο θέμα του νερού και είναι ένα θέμα που θα το δούμε και μετά την ημέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι κοντά μας έχουμε τον Αντώνη Οικονομίδη, είναι προϊστάμενος διεύθυνσης τοπικής αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, και τον κύριο Ανδρέα Κιτρομιλίδη, πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Συζητάμε το θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 25-250-900 είναι στην διάθεσή σας. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.